στα δικά μας και στην Α2. Ο Πανιώνιος συνεχίζει την επέλασή του έχοντας μόνο νίκες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Στην δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Δούκας και ο Ηρακλής. Αλλά το highlight αυτής της αγωνιστικής ήταν ακριβώς το comeback που έκαναν οι Κιανόλευκοι ενάντια στον Φάρο Κερατσινίου, ανατρέποντας διαφορά 23 πόντων. Όσοι γέμισαν το Ιβανόφιο για να δουν το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Φάρο Κερατσινίου, αποζημιώθηκαν και με το παροπάνω. Με τους παίκτες του Βαγγέλη Αλεξανδρή να κάνουν μια επική ανατροπή 23 πόντων, στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ημίθιος πήρε τη νίκη στην παράταση με 101-97. Μπορεί ο Ηρακλής να ξεκίνησε μέτρια τον αγώνα και όσο περνούσε η ώρα ο Φάρος να ξέφευγε στο σκορ. Ωστόσο, ο Ημίθιος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο Γκαγκαλούδης πήρε το ρόπαλο στα χέρια του και με συμπροταγωνιστή τον Τότσιο σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Ηρακλή, έφεραν τα πάνω κάτω. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε, πραγματικά ό,τι και να πω, το έχω πει για αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι μια οικογένεια, είναι μια παρέα. Και νομίζω ότι αυτό που κάναμε σήμερα. Άθλος. Στον Ηρακλή ταιριάζουν οι άθλοι. Κάνω το άθλος, δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει. Όταν γυρνάς 22 πόντους. Ναι, γυρνάς 22 πόντους. Με ποια ομάδα γυρνάς 22 πόντους. Με ποιες συνθήκες γυρνάς 22 πόντους. Θεωρώ ότι η προσπάθεια αυτή είναι κάτι και για μένα το πρωτόγνωρο. Δηλαδή, εγώ όλοι το πιστεύαμε ότι θα το γυρνάγαμε. Όχι να το γυρνάγαμε έτσι. Γιατί εντάξει, η απογοήτευση υπήρχε. Αλλά μέσα μας όλοι είπαμε θα το φτάσουμε μέχρι τέλος, όσο πάει. Το φτάσαμε, το πήραμε, είμαστε πολύ περήφανοι. Για τον Ηρακλή, για όλους, για τον κόσμο μας, γιατί τον είδες τι έγινε στο τέλος. Γίναμε ένα κουβάρι και πανηγυρίζαμε. Είναι στιγμές αξέχασης για έναν αθλητή αυτές. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο τα λεφτά και να κάνεις δεν ξέρω τι. Είναι και αυτές οι στιγμές. Αυτές σου μένουν χαραγμένες. Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι για μας, δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξέρω αν ήταν λίγο το άγχος, δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο μεγάλο τέρμπι που δίνουμε εδώ πέρα μέσα, λίγο να μας επηρέασε. Ευτυχώς όμως δείξαμε χαρακτήρα και πάντα ξεκινώντας από την άμυνα που πιστεύω ότι για αυτή την ομάδα. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικά, πρέπει να είναι μόνο η άμυνα. Καταφέραμε και παίξαμε πάρα πολύ καλά και γυρίσαμε το παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μάτς. Η ομάδα του Φάρου είναι, πιστεύω, από τις πιο πλήρες ομάδες της κατηγορίας. Εμείς, πιστεύω, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί σήμερα. Αλλά το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Μπήκαν κάποια μεγάλα σουτ, τα οποία είχαμε χάσει στο πρώτο μήχρονο. Και γύρισε αυτό το μάτς, είναι τεράστια νίκη. 22 πόντους γύρισε. Η χρονιά είναι πολύ μεγάλη και χρειάζεται και τύχη, δεν γίνεται αλλιώς. Ευχαριστούμε αυτόν τον καταπληκτικό κόσμο που είναι κοντά μας σε κάθε αγωνιστική. Εγώ θέλω να πω από πλευρά των παιχτιών και όλων όσων ασχολείται από την ομάδα, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τουλάχιστον θα παλέψουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε μια άνοδο γιατί ο Ηρακλής αξίζει να είναι στην Α1. 29 πόντους είχε ο Γκαγκαλούδης αλλά και 9 ασίστ. Ο Τότσιος έφτασε στους 23, 14 είχε ο Ρουτκάουσκας, 12 η Καλαϊτζίδης και Χίλαρης και 9 ο Αγγελακόπουλος. Για το Φάρο 22 πόντους πέτυχε ο Κακαρούδης και 19 ο Καράμπουλας.